Οπ. Έχω ένα ντόνατ κάτω από το αμάξι. Το οποίο, παιδιά, είναι γραέριο. Γεμίζουμε 40 ευρώ και πάμε στο Ταμτούμ Τζαμπέ, ολέ. Δεύτερο επεισόδιο, γύρω τριπ. Φύγα. I just bought a fucking bed. I can't believe this. Κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν γουστάρετε τη φάση, να το υποστηρίξετε. Κάνοντας ένα κλικ ή μοιραζόντας το με το φίλο σου ή μοιράζοντας το με τους φίλους σου. Κοίτα εδώ, δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Έχω εδώ πέρα μια άλλη γελάει μαζί μου. Πρώτη φορά βλέπεις άνθρωπο να μιλάει σε κάμερα. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο γλιτώσαμε μηχανικά προβλήματα φεύγοντας από τη Δανία. Φτάσαμε στο όμορφο Βερολίνο, είδαμε πανέμορφα τοπία και το ταξίδι συνεχίζεται. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς καταλήξαμε κατά λάθος στην Πολωνία, αλλά επίτηδες φτάσαμε στη Τσεχία και κοιμηθήκαμε σε ένα πανέμορφο ποτάμι, παιδιά, το βράδυ. Λοιπόν, φεύγοντας τώρα από το Βερολίνο, πανέμορφα τοπία δεξιά και αριστερά, αφάνταστη ομορφιά, αλλά επίσης και αφάνταστη κούραση, οπότε λέω ας αράξω λίγο, ας κλείσω λίγο τα πατάκια μου, ας αφήσω λίγο το GPS μου στην άκρη. Ήταν αναμενόμενο. Λίγο έκλεισα τα μάτια μου και ξυπνάω Πολωνία, μάγκες. You want a Oshi Balsam Vitamin or a Vedel Cook Rochka? No. Or a Drudzisterinka Dobre Meat Cook Krovka? Vedel Chalva Krolevska. Krolevska? Krolevska Vedel Chalva Pomar Pier. Levitant Slivka Plum. Ένα κιλό. Φερέρο πομπονιέρκα. Λίγο τα μάτια μου και βλέπω δεξιά-αριστερά ακαταλαβίστηκες πινακίδες. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικά από τη Γερμανία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διαφορά κουλτούρας, ομορφιάς. Και ξυπνάω και λέω, ντάντι, πού φτάσαμε ρε. Οπ, πήραμε λάθος τροφή. Surprise. Αλλά δεν πειράζει, ωραία πέρασα. Είδαμε μια χώρα απρόσμενη, διαφορετική, έτσι. Την ίδια μέρα, φεύγοντας από το Βερολίνο, είδαμε αυτή την ομορφιά, είδαμε αυτή την κουλτούρα και την ίδια μέρα φτάσαμε Πολωνία και είδαμε κάτι εντελώς διαφορετικό, έτσι, άσπρο με μαύρο. Δεν τέριαζε καθόλου. Άλλη φάση. Σου ανοίγει τα μάτια, ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει το μυαλό σου. Και την ίδια μέρα επρόκειτο να φτάσουμε και στη Τσεχία να δούμε τρίτη χώρα, τρίτη κουλτούρα. Yo. Κάντε έρωτα με το στόμα, ρε μαλάκα. Πώς κάνεις έρωτα με το στόμα? Έτσι κάνεις έρωτα? Πού είναι το πάθος, ρε? Γι' αυτό σκέψου λίγο πόσο διαφορετικό είναι το σωστό και το λάθος ενός Γερμανού, ενός Πολωνού και ενός από την Αυστρία. Και μετά έχεις και τα δικά σου τα πιστεύω. Τα δικά σου σωστό και λάθος, τα οποία μπορεί να συγκρούνται με έναν Γερμανό, έτσι. Και εκεί βρίσκεις να τοποθετείς τον εαυτό σου. Τελικά το δικό μου σωστό και λάθος ποιο είναι?
Και εκεί είναι, παιδιά, που αρχίζει, ανοίγει το μυαλό σας από το ταξίδι και αρχίζετε να σκέφτεστε σε άλλες διαδρομές, σε μεγαλώνει οι ορίζοντές σας. Και αυτό είναι το πανέμορφο του να ταξιδεύεις και να βλέπεις καινούργια πράγματα. Πράγματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα είναι δεδομένα για έναν Δανό ή έναν Γερμανό. Είναι, παιδιά, όνειρο ή δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, έτσι. Και αν δεν το ζήσεις, αν δεν βγεις να ταξιδέψεις, δεν ξέρεις και τι χάνεις, δεν ξέρεις και ποια είναι η διαφορά. Έτσι. Μέσα στα καλά υπάρχουν και τα κακά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό εδώ καλλιεργείται και εσύ γίνεις όλο και καλύτερο. Τι είναι εσύ, βρε. Τι είναι εσύ, όχι καφέ, όχι καφέ, όχι καφέ. Σαν Pokemon είναι. Γι' αυτό, παιδες, βγες, ταξίδεψε πάρα πολύ. Το πρόβλημά τους δεν είναι το οικονομικό στο να πάνε να ταξιδέψουν. Ακόμα και εντός Ελλάδα. Είναι περισσότερο ο φόβος. Ο φόβος του να πας σε κάτι άγνωστο, κάτι το οποίο δεν το ελέγχεις ή δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτό είναι που κρατάει περισσότερο πίσω και όχι τόσο πολύ τα λεφτά. Άμα θες, πάρε ένα σακίδι στον ώμο σου και βγες κάνα το stop. Και έχει 5 ευρώ στην τσέπη σου. Ωραία. Εγώ βάζω προτεραιότητα τις εμπειρίες. Ο καθένας το κάνει όπως θέλει. Απλά θέλω να σας ταρακουνήσω, να σας δώσω να καταλάβετε ότι, φίλε, μήπως εσύ κρατάς με αυτό σου πίσω και όχι η τσέπη σου. Για σκέψου το. Good morning! How did you sleep last night? Great! I got eight. In my bag. Everybody! Everybody. Hey! It's somebody! Rock your body right! Μπαμπά, περίμενε λίγο. Δεν βλέπεις ότι γυρνάμε βίντεο τώρα εδώ πέρα. Βλέπω. Είναι πίσω. Εκεί μπροστά είναι η τσάντα μου. Είδες. Που με τηλεπούρεις άσκουπα. Πού σου χαμίσω. Μένοντας στο βανάκι και ταξιδεύοντας αυτό, με τους ανθρώπους που είσαι μέσα, αυτόματα γίνεις μια ομάδα που πρέπει να μπορεί να δουλεύει ανεξάρτητα, αλλά ταυτόχρονα και ομαδικά. Ό,τι πρόβλημα προκύψει, δεν μπορεί να παραμείνει άλυτο, καθώς μοιράζεις τόσα λίγα τετραγωνικά χώρου με άλλους και καλείσαι να το λύσεις, ό,τι και να συμβεί. Και πρέπει να μάθεις να αφήνεις τον εγωισμό σου απ' έξω, είτε έφταιγες είτε όχι, πρέπει να μπορέσεις να το λύσεις. Διότι αν το αφήσεις στο έλεος του Θεού, απλά θα υπάρχει ένα κακό κλίμα στο ταξίδι και θα είναι κρίμα. Γι' αυτό μαθαίνεις να αφήνεις το εγωισμό σου και να επικοινωνείς σε ένα άλλο level με τους ανθρώπους γύρω σου και να κάνεις πάντα το καλύτερο για να υπάρχει πάντα ένα κλίμα όμορφο μεταξύ των ανθρώπων εκεί μέσα. Και αυτό βοηθάει στο να συνεπάρξεις και να διαχειρίζεσαι πολλές καταστάσεις και πολλούς ανθρώπους γύρω σου. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μαθήματα τα οποία εκτιμώ πολύ. Και έμαθα ότι μια τέτοια δικαιομασία ή θα φέρεις ανθρώπους πάρα πολύ κοντά ή θα τους πείσει να κόψουν τα πολλά-πολλά. Γιατί απλά δεν ταιριάζει. Και αυτό δεν είναι κακό, έτσι. Απλά δεν μπορείς να ταιριάξεις με όλους. Και αυτό είναι μια καλή δικαιομασία να καταλάβεις ποιοι τελικά αξίζουν να κρατήσεις τη ζωή σου. Και αφού ζήσαμε και την Πολωνία, φύγαμε, παιδιά, για την Τσεχία. Και μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα στο ταξίδι αυτό ήταν σίγουρα από τους αγαπημένους μου πόλεις, ήταν πανέμορφη, την καταχάρηκα, αλλά μας περίμενε και άλλα ταξίδια. Μάγκες, φεύγω, γιατί οι μύγες μου έχουν μπει μέχρι και στην κολοτρυπίδα. Έλα. Γεια σας, λέμε. Πάμε παρακάτω, το ταξίδι συνεχίζεται. Πάρτε εδώ κατάντια, μάγκες, η μύγα μέχρι και πάνω στο φακό έκαψε. Ένα like για τη μύγα, ένα like για τη μύγα, παρακαλώ. Ξανατιμίζω ότι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να μου αφήσετε ένα σχόλιο με το τι πιστεύετε για το βίντεο που φτιάχνω. Και εδώ λογικά σκέφτομαι να σας πω για το επόμενο επεισόδιο Euro Trip που θα πάμε Βιέννη, Βουδαπέστη, Πουγδουμού, Σερβία και θα φτάσουμε Ελλάδα. Και τα πράγματα παίρνουν μια τρομερή στροφή. Γι' αυτό θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!